Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ευχαριστώ το Ίδρυμα Μακρύ για τη συνεργασία. Θα διαβάσουμε τα αγαπημένα μας ποίηματα με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Ποίησης, που καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο 21 Μαρτίου. Με δύο αποσπάσματα από την τελευταία ποιητική συλλογή του Ηλία Κεφάλα, «Λέξεις από φύλλα και νερά». Αυτή η βάρκα δεν κουνήθηκε ποτέ. Σαπίζει. Μα τι συμβαίνει εδώ? Ρίχνει τα φύλλα της η γριά σιπιά. Και τι θα γίνει με τη γύμνια μας μπροστά στον κόσμο? Μια φωνή ταξιδεύει σαν καμπύλη ανάμεσα στα δυο βουνά και τα δένει. Θέλεις μια παπαρούνα, ένα μη μελισμόνι? Σταμάτα. Τώρα θέλεις όλη την άνοιξη. Με τι σπουδή η βροχή θέλει να πλύνει το παλιό ποδήλατο? Ακούστε τη φλίαρη σόμπα. Σε λίγο η στάχτη της θα την αποστομώσει. Άκου, ο ήχος του καλαμποκιού ποδηγετεί τον άνεμο. Νυφάδα χιονιού, η ζωή της είναι μόνο πτώση. Ω λάμπα ξεθεωμένη και ασυλλόγιστη, όλη τη νύχτα χόρευες με τα κουνούπια. Ο άνεμος δεν ξέρει ούτε τι έχασε, ούτε πού. Παρόλα αυτά, ψάχνει παντού. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων διοργανώνει σήμερα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λεωνίδα Μακρύ μία βραδιά ποίησης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Ποίησης που καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Θα διαβάσουν αγαπημένα τους ποίηματα τρικαλινοί πολίτες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Ιδρύματος και του Συνδέσμου και γι' αυτό τους ευχαριστούμε. Ωραία τα ποίηματα, αλλά είναι δύσκολο να τα απαγγέλεις. Και μάλιστα όταν είσαι απλός πολίτης. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Η ποίηση είναι για όλους, πιστεύω, όχι μόνο για τους ειδικούς ή για αυτούς που τη γράφουν, αρκεί να μας αρέσει και να την αισθανόμαστε. Η ποίηση περνά πολλά μηνύματα σε καιρούς κρίσης. Νομίζω πως ναι, είναι πάντα επίκαιρη και είναι ένα καταφύγιο μερικές φορές, όπως και η τέχνη. Εξάλλου γενικότερα στις περιόδους κρίσης.